Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αθανάσιος Ορφανίδης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση των πανευρωπαϊκών τεστ αντοχής να προχωρήσει άμεσα σε αγορά κρατικών ομολόγων ή να θέσει σε πλήρη εφαρμογή την ποσοτική χαλάρωση. I believe that they should have already started this and now that the stress tests are out of the way, it would be quite positive for the euro area if they announced that move as quickly as possible. Όπως εξήγησε, η αγορά κρατικών ομολόγων είναι απαραίτητη για την στήριξη ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή της ευρωζώνης στην ύφεση και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να υιοθετήσει πολύ πιο επεκτακτική πολιτική υπό το φως ότι 130 ευρωπαϊκές τράπεζες τίθενται από την ερχόμενη Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, υπό την δική της εποπτεία. It's not clear to me why going forward and with the announcement of the stress tests, the Governing Council of the ECB would not now take the necessary action to increase the size of its balance sheet, which I believe will necessarily include purchases of government debt. Ο κύριος Ορφανίδης προειδοποίησε επίσης ότι η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης μπορεί να είναι απίστευτα δαπανηρή.